Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο από την αρχή μέχρι το τέλος και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου σημειώσαμε 2 γκολ και χάσαμε αρκετές κλασικές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο αντίπαλος πιέζοντας για να έχανε 2-0, πήρε μερικά βήματα μέσα στο γήπεδο, χωρίς να μας απειλήσει όμως καθόλου, σε καμιά περίπτωση. Εμείς συνεχίσαμε να χάνουμε ευκαιρίες, χάσαμε άλλες 3-4 πολύ κλασικές ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο και με δοκάρι. Σε μια ανύποπτη φάση, μπερδεύτηκαν τα πόδια του center back μας με τον center forward τους, δόθηκε ένα πέναλτι 6-7 λεπτά πριν το τέλος, 8 δεν θυμάμαι. Και εντάξει, υπήρξε ένα άγχος λίγο μέχρι το τέλος, αλλά και πάλι χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Νομίζω ότι σήμερα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε. Θεωρώ ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Από εδώ και πέρα, έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Σαφώς. Πηγαίνουμε σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πλαστικό. Δεν έχουμε παίξει ποτέ εκεί. Πάντα αυτοί που δεν παίζουν σε τέτοια γήπεδα έχουν πρόβλημα. Σύντομα ότι ξέρουμε ότι είναι μια καλή ομάδα. Οι πληροφορίες μας είναι ότι στην έδρα τους είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα δουλέψουμε πολύ μέσα στη βδομάδα και θα πάμε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Η επίθεση βάζει τα γκολ, λέει ο κόουτς, αλλά η άμυνα παίρνει τις νίκες. Μια άμυνα που πραγματικά στις αγωνιστικές που διανύουμε δέχτηκε σήμερα ένα γκολ και αυτό που πέναλτι. Αμυντική λειτουργία άριστη. Σαφώς. Εντάξει, εμείς η κατηγορία είναι τέτοια. Η γάμα εθνική είναι μια κατηγορία που βασίζεται πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Εμείς το δουλεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Θεωρούμε και εμείς ότι είναι η βάση για να πετύχεις, για να έχεις επιτυχίες. Σαφώς και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να έχουμε μια πολύ καλή δυνατή άμυνα. Μια καλή αμυντική λειτουργία εν γέννη. Δημήτρη, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Να είσαι καλά, κύριε. Η ομάδα δεν είναι μόνο πρώτη στην κατηγορία, αλλά είναι η καθολική αναγνώριση όλων και ακόμα και των αντιπάλων για το καλό ποδόσφαιρο που παίζει. Δύο λόγια και για το παιχνίδι, αλλά και για τη μέχρι τώρα πορεία σας. Δίκαια οι αντίπαλοι αναγνωρίζουν ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα, γιατί το δείχνουμε κάθε Κυριακή. Είναι μια ομάδα σοβαρή, η οποία μπαίνει στο παιχνίδι με σκοπό να πάρει αυτό που της αξίζει με το παιχνίδι που παίζει. Και γι' αυτό και παίρνει και τα αποτελέσματα έτσι όπως τα παίρνει, με καλό ποδόσφαιρο, χωρίς να έχει απειληθεί από καμία ομάδα σοβαρά. Και να δείχνει το πρόσωπό της κάθε Κυριακή και καλύτερο. Γιατί βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να δείξουμε, να τα περάσουμε εβδομάδα σε εβδομάδα και να βλέπουν όλοι ότι η ΑΕΠ φέτος είναι μια άλλη ομάδα. Ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς. Αυτό το παιχνίδι σήμερα ήταν εξ ολοκλήρου δικό μας. Ο αντίπαλος πιστεύω ήρθε στο γήπεδο καθαρά για να χάσει, γιατί δεν μπορούσε σε κανέναν τομή να μας ακολουθήσει. Ήμασταν καλύτεροι, ανώτεροι σε όλα τα επίπεδα. Και το 2-0 για μένα είναι πλασματικό. Πρέπει να λήξει τουλάχιστον 5-0. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, το 4-0, αν ήταν 4-0, θα ήταν έκπληξη. Ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε τουλάχιστον να βάλουμε 4 γκολ. Για μένα. Τουλάχιστον 4 γκολ. Η συμπεριφορά του αντιπάλου προπονητή και στο ημίχρονο αλλά και στο τέλος του παιχνιδιού δεν ήταν και η καλύτερη. Δεν ήταν και στη συνέντευξη που είναι δικαίωμά του. Αλλά είπε και κάποια φράσεις που δεν αρμόζουν και στην αξία του κ. Ανδράλα, έτσι. Και έχει παίξει και ο ποδόσφαιρο ο κ. Ανδράλας και με όλο το σεβασμό θέλω να του ρωτήσω πού είναι αυτός από το Παρίσι, είναι. Γιατί μας θεωρεί μας χωριάτες. Γιατί οι χωριάτες δεν συμπεριφέρονται έτσι άψογο όπως συμπεριφερθήκαμε εμείς. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να δώσει το παρόν και ας μην πει και τίποτα, άμα δεν θέλει. Αλλά αυτό προσβάλλει και τον ίδιο και την ομάδα του. Αυτό τίποτα άλλο. Εμείς, σαν χωριάτες, δείξαμε τι είμαστε και πραγματικά λυπάμαι για πάρτι του. Για πες μου και δύο λόγια για την ομάδα, πώς τη βλέπεις από εδώ και πέρα. Η ομάδα, κύριε Γιώργο, έχει ένα απίστευτο κλίμα. Άμα έρθεις στην προπόνηση και δεις, είμαστε όλοι δεμένοι. Χαιρόμαστε την κάθε μέρα που είμαστε στο γήπεδο, τη χαιρόμαστε. Δηλαδή τα αποδυτήρια που υπάρχουν σε αυτήν την ομάδα, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Παίζω τόσα χρόνια ποδόσφαιρο. Πραγματικά θέλω να πάω προπόνηση για να του ευχαριστηθώ. Και αυτό φαίνεται. Φαίνεται μέσα στον αγώνα, φαίνεται με τα γκολ που το πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Τα παιδιά μας είναι όλοι αγαπημένοι. Και αυτό το βλέπετε κι εσείς. Βγαίνει και στο γήπεδο. Έτσι.